και θα ταξιδέψουμε, θα πάμε στην Πάτμο. Θα πάμε στην Πάτμο για να συναντήσουμε, προσέξτε, μπαίνουμε στο κλίμα, ο Δημήτρης μας δίνει και τα πλάνα, έναν από τους τελευταίους μιλομαραγκούς της Ελλάδας. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι ο κύριος Γιώργος Καμίτσης, κρύβεται πίσω από το λεγόμενο και ως θαύμα της επαναλειτουργίας τριών πέτρινων μήλων του νησιού. Πάμε να συναντήσουμε αυτόν τον αφανή ήρωα που κρατάει ψηλά τη σημαία του επαγγέλματος των μιλομαραγκών σε πανελλαδικό επίπεδο. Την καλησπέρα μας, κύριε Καμίτση. Καλησπέρα Κρήτη, καλησπέρα Ελλάδα, από την Ιερά Νησο Πάτμο. Ωρα καλή. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Έχουμε αδυναμία στην Πάτμο, έχουμε ξανασυνδεθεί, τα έχουμε ξαναπεί, ένας ευλογημένος όμορφος τόπος. Βλέπω και από πίσω το φόντο, βέβαια, έχετε βγει από το εργαστήριό σας. Σωστά? Ναι, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο εργαστήριο που κάναμε τους τρεις ανεμόμυλους. Μάλιστα, το 2010. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Ποια η τέχνη του μιλομαραγκού? Ο μιλομαραγκός είναι ο τεχνίτης ο οποίος γνωρίζει να φτιάξει όλα τα ξύλινα τμήματα του ανεμόμυλου. Γνωρίζει πώς θα γίνουν επίσης τα σίδερα, οι πέτρες, τα πανιά. Γνωρίζει πού θα χωροθετήσει έναν ανεμόμυλο. Και βέβαια γνωρίζει όλη τη διαδικασία μέχρι και το άλεσμα. Συνεργάζεται με άλλους τεχνίτες προκειμένου να φέρει πέρας αυτό το δύσκολο έργο. Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πόσοι τεχνίτες υπάρχουν στην Ελλάδα? Γιατί ανέφερε ότι είστε ένας από τους λιγοστούς. Αν όχι ο μοναδικός, δεν ξέρω. Δεν είμαι ο μοναδικός. Προφανώς υπάρχουν και άλλοι τεχνίτες οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με ανεμόμυλους. Σπάνια με κατασκευή, περισσότερο με επισκευή. Είναι μια καλή ευκαιρία το Υπουργείο Πολιτισμού να συνεργαστεί με τα εκάστοτε επιμελητήρια. Να πω ότι είμαι σύμβολος του επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, έτσι ώστε να γίνει μια καταγραφή των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτή τη δουλειά και να μας δώσουν και το αρχείο τους. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ως αρχείο τι έχουν κατασκευάσει, πώς το έχουν κατασκευάσει, σε ποια περιοχή, πού βρήκαν τις πηγές τους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε καταγραφή και το αρχείο των τεχνητών. Μάλιστα. Να αναφερθούμε λίγο στην Πάτμο. Αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια ξεχωριστή περίπτωση. Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η ανακαίνιση των τριών μήλων? Όχι, όχι. Η ανακαίνιση των ανεμόμυλων έγινε το 2010. Ναι. Το 2012 πήραμε βραβείο από την Ευρώπα Νόστρα για την καλύτερη ανακαίνιση ανεμόμυλων στην Ευρώπη. Ναι. Και θα πρέπει να πούμε ότι ναι, είμαστε ειδική περίπτωση, διότι υπάρχει η τεχνογνωσία για τους ανεμόμυλους. Υπάρχει τεχνογνωσία για τα ξύλινα σκάφη. Να θυμίσω το σκάφος που παρουσιάστηκε στη Χάλκη πριν λίγο καιρό, της οικογένειας Καμίτση, το ηλεκτροκίνητο μηλιακά πάνελ. Είμαστε τόπος UNESCO και υπάρχει η Ιερά Μονή Ανθολόγου, η οποία στα έγκατά της έχει αρχείο από πολλές κατασκευές. Έπιπλα, οροφές, πατώματα, κουφώματα, έτσι ώστε υπάρχει φυσικό αρχείο. Υπάρχει φυσικό αρχείο, πολύ σημαντικό όταν θέλω να κατασκευάσω κάτι, να έχω φυσικό αρχείο πώς έγινε και τι έγινε. Μάλιστα, και εδώ κολλάει, ναι, ναι. Εδώ κολλάει η ιστορία ότι από το 2012 έχω ζητήσει να γίνει σχολείο ξυλουργικής τέχνης στην Πάτμο. Εκεί θα το πήγαινα, υπάρχουν οι προϋποθέσεις, είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο? Βεβαίως και είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο, διότι όπως είπα υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει όλη η καλή θέληση και βέβαια σε αυτό το σχολείο δεν μπορεί να διδάξει ένας άνθρωπος. Χρειάζονται μηχανικοί, αρχιτέκτονες, τεχνολόγοι, άνθρωποι που ασχολούνται με υπολογιστές, αλλά πρέπει να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι. Όλοι χρειάζονται για να δώσουμε στις επόμενες γενιές την τέχνη. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι σημαντικό ο τόπος να έχει τους τεχνίτες του. Βέβαια. Ανεμόμυλη και πράσινη ενέργεια. Ο ανεμόμυλος είναι μια κατασκευή που εκ των πραγμάτων έχει μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Παραλαμβάνει στα πανιά του τον αέρα και το μετατρέπει σε έργο. Χωρίς καμία συνέπεια για το περιβάλλον. Πόσο μάλλον όταν καταφέρουμε να βάλουμε εντός του ανεμόμυλου για να μην χαλάσουμε την αρχική του όψη, αρχική του μορφή, μια γεννήτρια, έτσι ώστε να παράγουμε και ρεύμα.
Μάλιστα. Παράλληλα με το άλεσμα. Ναι, και κατά πόσο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Βέβαια, και κατά πόσο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τους ανεμόμυλους και την όλη διαδικασία της επανάχρησής τους και ανακατασκευής τους στην αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος. Τουρισμός λοιπόν και ανεμόμυλοι. Να θυμόμαστε, να θυμόμαστε κατά βάση ότι οι ανεμόμυλοι, όπως λειτουργούσαν τα παλιά χρόνια, ζούσαν τον λαό. Στον ανεμόμυλο πηγαίναμε και αλέθαμε για να έχουμε άλεσμα και κατόπιν αλεύρι. Οπότε, αν σήμερα έχουμε ανακαινισμένους ανεμόμυλους, θα έχουμε ανοιχτά πανιά, που είναι πάρα πολύ ωραίο θέαμα, θα μεταφέρουμε τους επισκέπτες μας σε μια άλλη χρονολογική εποχή, ναι. Ωραία, και θα μπορέσουμε να έχουμε σήμερα το αλεύρι που τρώγαμε πριν από κάποια χρόνια. Και καλύτερη ποιότητα ζωής, βέβαια. Καλύτερη, διότι καλός ή κακός, το αλεύρι που είχαμε πριν από κάποια χρόνια που έβγαινε από τις πέτρες, δεν αλλοιωνότανε, διότι η πέτρα δεν θερμαίνεται. Ενώ σήμερα με τους κυλινδρόμυλους υπάρχει μία μικρή σχετική αλλίωση. Τώρα, να ξαναγυρίσουμε στον τουρισμό. Θεωρώ ότι ο επισκέπτης πια θέλει να δει πώς ζούσαμε τα παλιά χρόνια. Θέλει να φύγει από την πόλη του, θέλει να βρει τα νησιά, θέλει να βρει τους ανθρώπους, θέλει να βρει τους τεχνίτες. Οπότε θα μπορέσει να πει ότι εγώ πως στην Πάτμο, όχι μόνο για να δω το Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης, ή να πάω να φάω καλά, ή να πάω να πιω καλά, ή να πάω να κάνω μπάνιο σε μια ωραία παραλία. Θα πάω να δω και τι γίνεται εκεί με τους ανεμόμυλους. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό. Θα πάω να γευτώ, βέβαια, ναι, βέβαια. Θα πάω να γευτώ το ψωμί που γίνεται με το αλεύρι από τους ανεμόμυλους. Και αυτό βέβαια θα δώσει θέση εργασίας. Γιατί άνθρωποι αναγκαστικά πλέον θα ξαναγυρίσουν στην αγροτική ζωή. Όπου σήμερα είναι δύσκολο. Μάλιστα, λοιπόν. Οπότε η πολιτεία πρέπει να κοιτάξει καλά και να βοηθήσει έτσι ώστε να μην εξαρτώμαστε μόνο από τον τουρισμό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος θα τα ξαναπούμε. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει και στον Άγιο Νικόλα εκεί στο οροπέδιο Λασιθίου να δείτε το όμορφο θέαμα. Είναι και ο Δημήτρης πάνω, σωστά δεν θα δω, Δημήτρη. Εκεί στο οροπέδιο γεμάτο ανεμόμυλους είναι αυτός ο πλούτος που πρέπει να αξιοποιηθεί και πολύ καλά κάνετε και ανοίγετε το θέμα. Ας γίνει αρχή. Ας γίνει αρχή. Η ατζέντα σας θέτει συγκεκριμένα ζητήματα. Θα βγούμε ζωντανά. Εννοείται, με μεγάλη μας χαρά. Θα έρθω στην Κρήτη, θα βγούμε ζωντανά και θα παίξουμε και μουσική. Παίζω και σαντούρι. Α, λοιπόν, το υπόσχεστε, δεσμευόσαστε. Βεβαίως. Λοιπόν, ναι, δεσμεύω. Την καλησπέρα μας από Κρήτη, να είστε καλά, χαρά μας. Γεια σας, καλό βράδυ. Χαρά μας, υπέροχος άνθρωπος και πράγματι συγκεκριμένη ατζέντα και μου έκανε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συγκεκριμένη και ρεαλιστική ατζέντα.